Ερχόμαστε τώρα λίγο στην Κρήτη, καθώς θα πάμε στην Παλαιόχωρα. Θα πάμε στην Παλαιόχωρα για να γνωρίσουμε μέλη του Συλλόγου Νέων Σελήνου Ανθός. Ο βασικός λόγος βέβαια που ιδρύθηκε και ξεκίνησε αυτή η προσπάθεια είναι νέα παιδιά, νέα γενιά να δείξει τον δρόμο και κατά κάποιο τρόπο να δείξει τον δρόμο της προσφοράς στην κοινωνία. Αν μπορούμε να πάμε ακριβώς, εντωμεταξύ, ξέρετε, προηγείται σύνδεση και εικόνα Παλαιόχωρα αυτή τη στιγμή, είναι λίγο με αρκετή αφρικανική σκόνη, αλήθεια είναι. Ομιχλώδες στο τοπίο, φυσάει και λίγο παραπάνω εκεί η άνεμη σε σχέση με την υπόλοιπη Κρήτη διαχρονικά και το καλοκαίρι. Και επειδή ο Δημήτρης μας έβαλε στο κλίμα, πάμε να συναντήσουμε τον Ανδρέα Λιτσαρδάκη και τη Μαρία Ταγκουνάκη, πρόεδρος και αντιπρόεδρος του Συλλόγου Νέων Σελήνου Ανθός, να τους καλησπερίσουμε. Ποδαρικό κατά κάποιο τρόπο στη σημερινή εκπομπή. Προηγήθηκε ο Γιώργος από Θεσσαλονίκη, αλλά είμαι σίγουρος δεν έχετε πρόβλημα. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Σας ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Είναι δική μας η χαρά, μια πολύ όμορφη προσπάθεια. Να ξεκινήσουμε με τον πρόεδρο. Ανδρέα, για βάλε μας λίγο στο κλίμα των στόχων του Συλλόγου. Έκανα ένα πρόλογο βέβαια. Ο στόχος του Συλλόγου ήταν, είναι και είναι εξ αρχής να κάνουμε την Παλαιόχωρα καλύτερη, να στηρίξουμε την κοινωνία, τα παιδιά τέλος πάντων μεγαλώνοντας να μάθουν καλύτερα πράγματα και στη ζωή τους και στην καθημερινότητά τους. Αυτό. Και όχι μόνο για τα παιδιά και για άλλους ανθρώπους που μπορεί να έχουν ανάγκη. Μαρία, λοιπόν, και μιλάμε και στον Ενικό, πήρα και αυτή την πρωτοβουλία. Στόχος είναι να κινητοποιήσετε τη νέα γενιά. Ναι. Θα το... μέσα από τις... να ασχοληθεί με το περιβάλλον, να ασχοληθεί με τον πολιτισμό. Και σιγά σιγά προσπαθούμε να αλλάξουμε λίγο τον τρόπο που γίνονται τα πράγματα στο χωριό. Αν θέλουμε μπορούμε λίγο, Γιώργο, φαντάζομαι χειρίζεσαι εσύ την κάμερα, σε είδα, να ανοίξουμε λίγο την κάμερα να σας δούμε. Έχει απενεργοποιηθεί λίγο, να σας ξαναδούμε πάλι. Κινητοποίηση λοιπόν της νέας γενιάς, με όχημα τον εθελοντισμό από τη μία και την προσφορά από την άλλη, βρεθήκαν, οι δράσεις έχουν ανέβει και στο διαδίκτυο. Δεν ξέρω αν μας ακούτε τώρα, αν σας βλέπουμε. Δεν ξέρω, τους βλέπουμε τα παιδιά. Σε ποια παραλία βρίσκεσαι αυτή τη στιγμή? Εδώ είμαστε στην Παχιά Άμμο. Φυσάει, έχει... Δεν βλέπουμε, αυτό έχει είναι. Αέρα. Αν μπορούμε λίγο να διορθώσουμε την κάμερα. Ξέρετε, εντωμεταξύ, οι δράσεις της ομάδας έχουν ανέβει στο διαδίκτυο και είναι εκατοντάδες αυτοί που ακολουθούν αυτή τη στιγμή. Τους λένε μπράβο, συνεχίστε έτσι. Και γι' αυτό το λόγο ξεκινήσαμε την εκπομπή. Πάμε στα παιδιά, θα τα δούμε τώρα. Έτσι, μπράβο, το διορθώσαμε. Γιώργο, Ανδρέα, όλα καλά. Είχαμε μείνει στη Μαρία, κινητοποίηση... Έχει πολύ ωραίο καιρό. Κινητοποίηση, λοιπόν, της νέας γενιάς. Να κινητοποιηθούν, να προσφέρουν με όχημα τον εθελοντισμό, σωστά? Ναι, την αλληλεγγύη. Θέλουμε να θίξουμε θέματα που κατά κύριο λόγο και σε πολλές περιπτώσεις θεωρούνται ταμπού. Να μιλήσουμε για συνεισφορά στην κοινωνία, για αλλαγή, για περιβάλλον, για το θέατρο, για τη μουσική, για τον μπούλινγκ, για την κακοποίηση, για την ανακύκλωση. Είναι μεγάλο το έργο των πράγματων που θέλουμε να ασχοληθούμε. Και μας δίνει δύναμη το γεγονός ότι όλος ο κόσμος το έχει αγκαλιάσει με πολύ μεγάλη θέρμη όλο μας το εγχείρημα. Και το σημαντικότερο είναι ότι οι άνθρωποι που μπορεί πριν να μην γνωριζόντουσαν, μέσα από αυτήν την ομάδα έγιναν ένα. Μπράβο. Και ήταν μέσα από τη συνεισφορά τους και τον χρόνο, έδωσαν χρόνο, χώρο για να γίνουν ωραία πράγματα. Που μόνο θέλουν να φέρουν το χωριό μας μπροστά και να βελτιώσουν το βιωτικό επίπεδο των ντόπιων. Μάλιστα. Να δώσουν μια πνοή χαρά σε όλα αυτά που ακούμε καθημερινά, που είναι τόσο δραματικά και κουραστικά και μας κουράζουν ψυχολογικά. Οπότε θέλουμε να είμαστε μια πνοή χαράς. Και βέβαια, Ανδρέα,
Να περάσω λίγο στον Ανδρέα. Θέλετε να πιάσετε και να αναδείξετε και ένα φαινόμενο. Η αλήθεια είναι που μας κουράζει, ειδικά στις μεγαλοπόλεις. Αναφέρομαι στο κυκλοφοριακό. Να το αναδείξετε, να βρούμε βιώσιμες λύσεις μετακίνησης γενικότερα. Ο Σύλλογος τι προτείνει? Ο Σύλλογος ουσιαστικά δεν είναι δουλειά του να κάνει αυτό το πράγμα, αλλά μπορεί να βοηθήσει τους υπεύθυνους για αυτό το πράγμα ή να τους προτείνει κάποια πράγματα ώστε να δούνε αν είναι υλοποιήσιμο. Μάλιστα. Να μας πεις μεταξύ άλλων, οι προτάσεις τι περιλαμβάνουν? Οι προτάσεις περιλαμβάνουν τους δρόμους, πώς ήταν πιο εύκολο, ξέρω εγώ, να εισέρχονται τα ώρα ή να φεύγουν, πάρκινγκ, πώς μπορούν να γίνουν κάποια πάρκα, ξέρω εγώ, σε κεντρικούς δρόμους, οι οποίοι τώρα υπάρχει κυκλοφορία σε αυτούς τους δρόμους. Προηγήθηκαν και κάποιες δράσεις στο προηγούμενο διάστημα αναφορικά με την φράση και τον όρο «Μία μέρα χωρίς αυτοκίνητο». Πώς θα ήταν, σωστά? Βεβαίως. Μαρία, για πες μας. Βέβαια. Η «Μία μέρα χωρίς αυτοκίνητο» είναι μια δράση που έρχεται από το εξωτερικό. Έγινε πολλά χρόνια, συγκεκριμένα από το 1994 ξεκίνησε στην Ισπανία και μετά στην Αγγλία. Έχει καταγραφεί παγκοσμίως. Και στην ουσία καλεί τους πολίτες να οραματιστούν τη γειτονιά τους χωρίς αυτοκίνητα. Δυστυχώς, όπως κάθε μεγάλη πόλη, έτσι και η παλιόχωρα, αντιμετώπιζε ένα μεγάλο πρόβλημα κυκλοφοριακό στο κέντρο της. Οπότε, εμείς μέσα από αυτή τη δράση θέλαμε να εκμεταλλευτούμε αυτό το κενό που υπάρχει συσταγωγικά και να στήσουμε, να διοργανώσουμε μάλλον, τρεις ημέρες. Καθαρά για τον κόσμο, τα παιδιά, τους ενήλικες, να μπορούν ευχάριστα και ξέγνιαστα να περπατήσουν στους δρόμους. Το χωρίσαμε σε τρεις θεματικές, ξεκινώντας με τα παιχνίδια, συνεχίζοντας με τα αθλήματα, τελειώνουμε την Κυριακή με τις τέχνες, όπου είχαμε πάρα πολλές δράσεις, ξεκινώντας από επέτειες προπονήσεις, μαθήματα τένις, έχουμε μαθήματα χορού, θα έχει υπάρξει θέατρο, την Κυριακή που έχει υπάρξει θέατρο παιδικό, ένα εργαστήρι επίσης για τα παιδιά, θα έχουμε παράσταση ενηλίκων, την πρώτη μέρα είχαμε ένα διαγωνισμό που τα παιδιά και οι ενήλικες έπαιξαν παιχνίδια που όλοι μας αγαπάμε, όπως μουσικές καρέκλες, το καλεσμένο τηλέφωνο και γελάσαμε πάρα πολύ. Μάλιστα. Οπότε θέλαμε λίγο να υπενθυμίσουμε. Να υπενθυμίσετε και να κινητοποιήσετε. Εδώ είμαστε, Ανδρέα, Μαρία, να τα ξαναπούμε πάλι. Καλή συνέχεια ευχόμαστε. Ανοίγει και ο καιρός. Υπάρχει και καλή διάθεση. Ένα πολύ μεγάλο μπράβο για την πρωτοβουλία σας και για το γεγονός ότι θέλετε να προβάλλετε καταστάσεις και ίσως ζητήματα τα οποία τα είχαμε αφήσει λίγο στην άκρη. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε λοιπόν.